Από την Δυτική Ελλάδα καταγόταν η 28χρονη που δολοφονήθηκε στους Αγίους Αναργύρους μόλις ένα μέτρο από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, το οποίο είχε καταφύγει ζητώντα προστασία από την αστυνομία, χωρίς όμως να τη την προσφέρει. Και φεύγοντας, ο πρώην συντροφός της της κατάφερε πέντε θανάσιμες μαχαιριές. Για γυναικοκτονία κάνει λόγο πλέον η επιστημονική κοινότητα που εμφανίζεται ανήσυχη για την έξαρση της βίας. Το ονομάζεται γυναικοκτονία γιατί μιλάμε για τη δολοφονία μιας γυναίκας. Όπω καταλαβαίνουμε, γίνεται, έχει, αυξήσει. Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό που μα κάνει εντύπωση είναι ότι που ενώ υπάρχουν διάφορα τμήματα τη Ελλάδο, στην αστυνομία, διάφορε άλλε δημόσιε δομέ, υπάρχει η εκπαίδευση, υπάρχει η ενημέρωση από τα μέσα μαζική ενημέρωση σχετικά με τα γεγονότα αυτά, αυτά όλο και αυξάνονται. Έντονο προβληματισμό λοιπόν και στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και σε εμά, σαν κοινωνία, πρέπει να υπάρχει γιατί όλα αυτά αυξάνονται και δυστυχώ πολλέ φορέ παρατηρούμε να είναι άτομα τα οποία είναι τη διπλανή πόρτα. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν χαθεί τα όρια μεταξύ μα, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμο είναι εξοργισμένο, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ανέχεια και η οικονομική δυσχέρεια τα τελευταία 15 χρόνια, 16 χρόνια ε, τη οικονομική κρίσεω έχει φέρει τον κόσμο σε μια δύσκολη κατάσταση που δυσκολεύεται να βρει το παρόν, να βρει τον εαυτό του στο παρόν, να ονειρευτεί και πόσο μάλιστα να συνεπάρξει με τους του συνανθρώπου του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλοι βλέπουν την κάθε δυσκολία σαν το τέλος του κόσμου. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία να δεν στι καθημερινέ καθημερινές προκλήσεις και ως εκ τούτου ότι υπάρχει ακραία βία και εκτόνωση του θυμικού τους. Ο κόσμος λοιπόν σήμερα βομβαρδίζεται από δεδομένα και παρεντικά γεγονότα και δυστυχώς ξεσπάει στους οικείους του ή στους αδυνάμους. Δυστυχώς η καταγραφή περιστατικών με την άσκηση βίας θα κλιμακώνεται συνεχώς όσο υπάρχει αγανάκτηση και απελπισία λόγω της μη αξιοπρεπούς διαβίωσης, αφού ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι τόσο άγριος, οδηγώντας πολλούς να επιτίθενται με κάθε τρόπο στους λεγόμενους αδύναμους. Σίγουρα τα περιστατικά αυτά είναι βία, αλλά ο μεσαίωνας και όλα αυτά που συνέβαιναν τότε ήταν ακόμα και βία. Τώρα θα μου πείτε τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε συμπεριφορέ ανθρώπων. Ε, Όμω, επειδή σήμερα οι άνθρωποι είναι πιο εκλεπτισμένοι, καταλαβαίνουν τι σημαίνει ανθρώπινη ζωή, καταλαβαίνουν τι σημαίνει περιβάλλον, φύση, καταλαβαίνουμε την αξία αυτών, περιμένουμε κάτι καλύτερα από αυτού. Δυστυχώ τα ζώδια ένστικτα είναι αυτά που έχουν κυριεύσει του συνανθρώπου μα και είναι κάτι που είναι πέρα από αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολιτισμένο κόσμο. Ε, ξεχνούμε λοιπόν ότι είμαστε συνάνθρωποι, φερόμαστε σαν αγρίμια σε μια ζούγκλα που ένα προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλον. Η επιστημονική, η επιστημονική κοινότητα απλά αναλύει τα δεδομένα. Ε, το εκπαιδευτικό σύστημα, ε, οι πολιτικέ που χαράσσονται, ε, βοηθούν του συμπολίτε μα να έχουν μια ευημερία και μια καλύτερη ζωή. Αν αυτό δεν γίνεται, τι γίνεται, μετατρέπουμε του πολίτε σε όχλο, και ο όχλο πάντα λειτουργεί ω κάτι μοναδικό, που πολλέ φορέ είναι βίαιο.